Λίγες ώρες αφού το εστάλει από τις Βρυξέλλες το μήνυμα ότι μπαίνει επισήμως πλέον στο τραπέζι και η συζήτηση για το χρέος, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επισπεύδεται η ψήφιση του νομοσχεδίου με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και το φορολογικό. Τα συνδικάτα κήρυξαν μπαράζ κινητοποιήσεων αρχής γενομένης από αύριο. 48 απεργία αποφάσισε υπό ΕΣΥ σε όλα τα μέσα ενημέρωσης το επόμενο διήμερο. Πάμε στη Βουλή, όπου ήδη η ατμόσφαιρα έχει ηλεκτριστεί και εξαιτίας δήλωσης βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Η Όλγα Παραγιωτίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα. Μαρία, άρον-άρον θέλει η κυβέρνηση να περάσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο με προφανή στόχο να έχει κάτι χειροπιαστό να παρουσιάσει στην κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Έτσι λοιπόν, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια το Σάββατο το πρωί στις 10 και η συζήτησή του και ψήφισή του αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής. Ωστόσο, μία αναφορά του κύριου Παπαχριστόπουλου από τους Ανεξάρτητους Έλληνες άναψε φωτιές. Είπε λίγο το πολύ ότι πίσω από την διαρροή του διαλόγου Βελκουλέσκου-Τόμψεν για την πορεία των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση. Πολλές οι αντιδράσεις, φωτιές πραγματικά άναψε. Ο ίδιος αναγκάστηκε να προβεί σε μια διευκρινιστική δήλωση μετά το σάλο που προκλήθηκε. Είπε ότι παρερμηνεύτηκαν και διαστρεβλώθηκαν τα όσα είπε. Θέλω να σου πω ότι εμείς οι δημοσιογράφοι του δείξαμε το επίγραμμαχο απόσπασμα. Παραδέχθηκε ότι το είπε αυτό το πράγμα και πρόσθεσε ότι ήθελε να πει και κάτι άλλο για την επιστολή της κυβέρνησης προς την Κριστίν Λαγκάρντ. Δεν το είπε. Τέλος πάντων, μήλος από την δήλωσή του αυτή. Ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, για τα όσα είπε ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο κυβερνητικός βουλευτής. Δεν θέλησε να μπει και να σχολιάσει κάτι γι' αυτό. Είπε μονάχα ότι τα όσα είδα το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώθηκαν στην πορεία. Μαρία. Μπορώ να ακούσουμε τι ακριβώς είπε, ποια είναι η επίμαχη αποστροφή από την ομιλία του κυρίου Παπαχριστόπουλου και τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Στη σελίδα 116 έχουμε ήδη δεσμευτεί για αυτά που ζητάνε. Και είναι απορίας άξιον γιατί το κάνουν. Δηλαδή πρέπει να έρθει ο Πιτέλα, ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών, να πει ναι, κατάδια και ντροπή, θέλετε να διαλύσετε μια χώρα. Και την ίδια στιγμή, τα 3-1, εγώ έτσι τα λέω, λυπάμαι που το λέω, ταυτόσιμες σε απόψεις και στο ποτάμι και στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. 3-1, λύσα. Απίστευτη λύσα. Τι άλλο μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση όταν έβγαλε στη φόρα το διάλογο του Τόμψεν με την κυρία Βελκουλέσκου. Τον παλεύει με νύχια και με δόντια αυτή τη στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πώς θα τον έκαιγε αλλιώς. Μετά την κοινική παραδοχή του εισηγητού επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου των Ανεξαρτών Ελλήνων και βουλευτού της συγκυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, κυρίου Παξτόπουλου, ότι ο υπεύθυνος για την υποκλοπή αλλά και διαρροή είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μάλιστα το έκανε με σκοπό να κάψει αυτή τη συνομιλία, πιστεύω ειλικρινά το Eurogroup της Δευτέρας έχει πάρει νέα τροπή. Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να παρουσιάσει την Ελλάδα στο εξωτερικό ως ένα κράτος απατεών. Ο κ. Παπαχριστόπουλος, λοιπόν, μιλώντας στην Βουλή, είπε ότι, επιλέξει το λέω, η κυβέρνηση έβγαλε στη φόρα το διάλογο Τόμψεν-Βελκουλέσκου. Ναι. Αυτό που λέτε. Ναι. Δεν το λέω ως ερμηνεία, είναι ναι. το λογικό. Ναι. Λέει ότι η κυβέρνηση υπέκλεψε τη συνομιλία Τόμψεν-Βελκουλέσκου και την έβγαλε στη φόρα. Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι έβγαλε στη φόρα, είχε στείλει επιστολή πολύ σκληρή που δεν έχει ξανακάνει ποτέ κυβέρνηση τότε στην κυρία Λαγκάρντ και με όλους τους τόνους, είμαι από αυτούς που έχω 10 ηχητικά, όπου λέω ότι δεν απολογούμε σε ανθρώπους καταδότες γιατί την ώρα που έπρεπε να ασχοληθούν με την ουσία αυτού του διαλόγου, που αποδεικνύεται και λίγο σωστή. Κατέδιδαν την κυβέρνησή τους ότι αυτή υπέκλεψε και έδωσε το διάλογο και μάλιστα είπα μέσα στη Βουλή, κύριε Βαγγελάτη, και το ηχητικό το έχω, θα κάνουν το φουκαρά, με αγάπη το είπα αυτό το ρουμπάτι, ήρωα, γιατί δεν μπορεί ναι. η ΚΥΠ να υποκλέψει καμία τέτοια συνομιλία και είναι δουλειά των WikiLeaks. Κάποιοι, ξαναλέω, τα ίδια θα τα έλεγα, απλά παρέλειψα να πω για την επιστολή του Ευαγγητού τη Σιστή Λαγκάρντ. Είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο ακούσαμε. Το ξανακούσουμε. Το απόσπασμα να το ξανακούσουμε. Το εγώ δεν είπα ότι εγώ δεν θέλω, το αρνούμε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν μπορεί κάποιο να έχει μία άποψη, με συγχωρείτε. Να τη συζητήσουμε, δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε την άποψη αυτή. Δεν έχει πρόβλημα ο γιατρός να τη συζητήσουμε. Αλλά να τη συζητήσουμε, Βρελέλη. Και φαντάζομαι έχουμε ακόμα το δικαίωμα να τη συζητάμε. Δεν έχω τίποτα να την κρίνουμε. Κύριε Παπαχριστόπουλε, να προσθέσω κι εγώ κάτι ακόμα. Χωρίς να θέλω να σας υποτιμήσω. Εγώ θα πάρω το μέρος σας λέγοντας το εξής. Και να είχε υποκλέψει η κυβέρνηση και ο φίλος μου από τα παλιά, ο Γιάννης Ρουμπάτης. Δεν το έχει κάνει. Λέω, και το να το είχε όλοι. Κάνει, εσείς δεν το ξέρατε.
Εγώ θέλω άρα να ρωτήσω. Δεν θα μπορούσατε να το ισχυριστείτε. Εγώ το δεν λέω ότι το έκανε. Δεν πιστεύω ότι το έκανε. Που το ξέρω. Αλλά το κύριο Παπαχρηστόπουλε, εσείς δεν το γνωρίζετε. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί θέλω να το διευκρινίσουμε. Και δεν απευθύνομαι στον κύριο Παπαχρηστόπουλο, απευθύνομαι στο φίλο μου τον Θανάση. Είμαστε φίλοι χρόνια, πολύ πριν. Ο κύριος Παπαχρηστόπουλος γίνει βουλευτής και τα λέγαμε και τσακωνόμασταν σε εκπομπές. Καμιά αντίρρηση. Δεκαετίες τώρα. Λέω λοιπόν το εξής. Όταν ένας βουλευτής για ένα θέμα στο οποίο έχει υπάρξει ζήτημα για την ελληνική κυβέρνηση και την έχουν κατηγορήσει ευθέως για την υποκλοπή. Όταν ένας βουλευτής του κυβερνητικού συνασπισμού, εσύ Θανάση, από το βήμα της Βουλής λέτε η κυβέρνηση έβγαλε στη φόρα. Ναι, ανέδειξε το θέμα. Όχι, όχι, άλλο το ανέδειξε. Έβγαλε στη φόρα. Εγώ ήξερα ότι στη φόρα το έβγαλαν τα WikiLeaks. Όχι. Έβγαλε στη αυτό φορά, που λέτε είναι ότι η κυβέρνηση έβγαλε στη φορά. Μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να ήταν ένα λεκτικό λάθος. Είναι κακή διατύπωση. Έβγαλε στη φορά τη συνομιλία Τόμψεν Βελκουλέσκου. Είναι απλό απάντηση. Μα δεν την έβγαλε η κυβέρνηση στη φορά. Τα WikiLeaks το έκανε. Τα WikiLeaks έβγαλε. Σύμφωνη και η κυβέρνηση έστειλε σκληρή επιστολή. Άλλο, αυτό είναι αντίδραση. Αυτό δεν είναι δράση. Κύριε Παπαχρηστόπουλε. Είναι ότι με αυτό έβγαλε στη φορά. Κύριε Παπαχρηστόπουλε. Επειδή είσαι καλός γιατρός και καλός επιστήμον και άριστος χειριστής της γλώσσας. Για να κάψει ένα θέμα, ναι. Και θέλω να πω ότι γνώρισα τον Θανάση Παπαχρηστόπουλο, γι' αυτό τα λέω έτσι, όταν προσέφερε εθελοντική ιατρική. Αφήστε, δεν θέλω. Πολλά χρόνια πριν. Το λέω για την εκτίμηση που του έχω. Και οφείλω να το πω τώρα που αντιπαρατίθεμαι μαζί του. Όταν λοιπόν λέτε, κύριε Παπαχρηστόπουλε, η κυβέρνηση έβγαλε στη φόρα το διάλογο Τόμψεν Βελκουλέσκου. Λέτε ότι η κυβέρνηση το υπέκλεψε. Δεν έχει άλλη ερμηνεία. Πώς το κάνετε λάθος. Έβγαλε στη φόρα για μένα σημαίνει. Έβγαλε στη φόρα το περιεχόμενο αυτή τη συνομιλία. Μα δεν το έβγαλε η κυβέρνηση. Που είναι τα WikiLeaks το βγάλανε. Το ανέδειξε, θέλετε να πω. Όχι, ότι αντέδρασε. Μπορούσα ούτε να το ανέδειξε. Αντέδρασε. Το ανέδειξε. Δεν είναι δράση. Έστειλε είναι μια αντίδραση. Σκληρή επιστολή πρωτόγνωρη για τη οποία δηλαδή έγινε κριτική. Το έκανε θέμα δηλαδή. Και αν θέλετε, δηλαδή, και αν αυτό θέλετε να εκεί να το συζητήσουμε. Εγώ με τι άποψει ότι καλά έκανε που το σήκωσε. Διότι έπρεπε να το κάψει. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Η κατάθεση του ασφαλιστικού έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων με την ομπρέλα της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ. Έτσι, το επόμενο διήμερο δεν θα λειτουργήσουν πλοία, τρένα, μετρό, λεωφορεία, τρόλι, τραμ και όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου. Τώρα, πάμε στη Σοφία Δήμητσα. Σοφία, η ψήφιση του ασφαλιστικού που ήρθε άρον-άρον στη Βουλή δεν διασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων στο Eurogroup από μόνη της, διότι υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες με το φορολογικό. Ναι, Όλγα, και αυτό που περιμένουμε ουσιαστικά στο Eurogroup είναι ουσιαστικά να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή η συζήτηση για τα πρόσθετα μέτρα των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να ξεκινήσουμε όμως με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Μας έλεγαν πριν από λίγο πηγές προσκύμενες στους θεσμούς ότι ακόμη και μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού και του φορολογικού για τους δανειστές παραμένουν ανοιχτά κάποια θέματα στο πακέτο των 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και μας ανέφεραν χαρακτηριστικά το θέμα του αφορολόγητου. Δεν έχει κλείσει, θέλουν χαμηλότερο αφορολόγητο. Οι δανειστές, μένει να δούμε πώς θα διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Το μείζον πρόβλημα, το ξαναλέω και πάλι, είναι τα 3,6 δις, διότι οι δανειστές επιμένουν, κυρίως στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να ψηφιστούν τώρα τα προληπτικά μέτρα. Mm-hmm. Θέλουν σε αυτά τα μέτρα να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Για παράδειγμα, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις που θα ισχύει μέχρι το 2018. Η μείωση των συντάξεων να καθοριστεί από τώρα ποιες συντάξεις θα περικοπούν και πόσο εφόσον παραστεί ανάγκη. Άλλο μέτρο εναλλακτικό που προτείνουν οι δανειστές, μείωση μισθών στο δημόσιο, να οριστούν από τώρα ζητούν τα ποσοστά της μείωσης και οι κατηγορίες των μισθολογίων και το ύψος των μισθών που θα περικοπούν. Επίσης, σε ό,τι αφορά στο θέμα των φόρων, τις αυξήσεις τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα ο εκάστοτε υπουργός να αποφασίζει, δεν τις δέχονται οι δανειστές. Θέλουν μόνο μέτρα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Ποια είναι αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Είναι η μετάταξη των τιμολογίων της ΔΕΗ και της ΕΙΔΑΠ από τον συντελεστή ΦΠΑ 13% σήμερα στο 24% στο βασικό συντελεστή και η περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου. Και το σημείο κλειδί, το οποίο ουσιαστικά θα δίνει τον έλεγχο αυτού του μηχανισμού στους δανειστές, είναι το ότι αυτό, η απόφαση για το αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι, δεν θα λαμβάνεται κάθε χρόνο μετά τα στοιχεία της Eurostat, αλλά μετά από κάθε αξιολόγηση. Ουσιαστικά δηλαδή θέλουν κάθε τρεις μήνες να αποφασίζεται αν θα ληφθούν έκτακτα μέτρα και αυτά να λαμβάνονται αυτόματα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τους γονείς της μικρής Μαρίας.
από κοινού ενεργώντας ύστερα από συναπόφαση και με κοινό δόλο, με πρόθεση, εξέθεσαν και κατέστησαν αβοήθητο πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους και που έχουν την υποχρέωση να το διατρέφουν και να το περιθάλπουν. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είμαστε εγκληματίες, ρε παιδιά. Ο καθένας μπορεί να ξεφύγει το παιδάκι του. Γιορτάζουν και οι δύο μου κορούλες και η μανούλα μου. Να ελπίζω η Αγία Ειρήνη να με βοηθήσει να τα πάρω πίσω το παιδί μου να τελειώνουμε. Όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο εισαγγελέας, οι γονείς άφησαν σε μη περιφραγμένο χώρο μόνο του το μικρό κοριτσάκι, χωρίς να έχουν οπτική και ακουστική επαφή μαζί της. Έτσι την έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο, καθώς περιπλανήθηκε αβοήθητη και διανυκτέρευσε στο δάσος, ενώ κινδύνευσε να παρασυρθεί και από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Αν και είναι υποχρεωμένοι να τη φροντίζουν την ανήλικη Μαρία Ειρήνη, ωστόσο την εξέθεσαν σε μεγάλο κίνδυνο για τη σωματική της υγεία και ακεραιότητα. Οι γονείς δηλώνουν πως το παιδί θέλει να γυρίσει στο σπίτι τους. Εχθές που την είδατε, σας ζήτησα να την πάρετε μαζί. Ναι, έκλαιγε και ήθελε να έρθει μαζί μας, παιδιά. Μόλις ετοιμαστήκαμε να φύγουμε, άρχισε να χαιρετάει τον κόσμο γιατί νόμιζε ότι θα έρθει μαζί μας. Και μετά έκλαιγε και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα και βγήκα έξω για να μην με δει και εμένα έτσι χάλια. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αποχωρήσω. Μου ελπίζω να την πάρουμε σύντομα. Η οικογένεια κατέθεσε σήμερα μήνυση καταγνώστων προκειμένου να διερευνηθούν από τις αρχές μαρτυρίες που κάνουν λόγο για αρπαγή του παιδιού. Από την αρχή λέω το παιδί μου το πήρανε. Ναι. Ποιος μου το πήρε δεν ξέρω, εγώ δεν είπα ότι για προηγούμενα, δεν έχω προηγούμενα με κανέναν. Ναι. Μου φάνηκε πολύ φυσιολογικό να μου έχουν κλέψει το παιδί όπως έχουν κλέψει και άλλα παιδάκια. Οι αρχές αναζητούν τον οδηγό ταξί που φέρεται να κατήγγειλε πως είδε στο σημείο που εντοπίστηκε η τετράχρονη ένα φορτηγάκι με δύο άτομα Ρωμά, έναν άνδρα και μία γυναίκα, να κατεβάζουν και να αφήνουν στο δρόμο ένα κοριτσάκι. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, ο οδηγός αναγνώρισε το κοριτσάκι που είδε με τη φωτογραφία της μικρής Μαρίας από το Amber Alert. Σύμφωνα με την οικογένεια, το παιδί φέρεται να έχει πιστηθεί αλλά και στους γονείς της για ένα αυτοκίνητο στο οποίο την έβαλαν δύο άγνωστοι και πως τη θέση του οδηγού καθόταν μία γυναίκα. Κάτι έλεγε για ένα κύριο που την πήρε καλή και της είπε ότι θα τη φέρει στη μαμά, αλλά δεν την πήγε. Την ίδια ώρα, μία ακόμη αντιφατική μαρτυρία στο ραδιόφωνο του Α και το Σπύρο Χαριτάτο δημιουργεί ερωτήματα, καθώς ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που συμμετείχαν στην έρευνα δεν εντόπισαν ίχνη της Μαρίας στο σημείο από το οποίο η μικρή εξαφανίστηκε. Μας έκανε εντύπωση ότι τα σκυλιά, τα δικά μας, τα οποία ψάχνουν να βρουν συγκεκριμένη μυρωδιά. Η μυρωδιά λοιπόν που τους δόθηκε από κάποιο ρούχο του παιδιού έδειξαν σαν να μην υπάρχει το παιδί στο χώρο. Δηλαδή έδειξαν ότι σαν να μην υπήρχε μυρωδιά. Η κακή μυρωδιά δόθηκε ή το παιδί δεν υπήρχε εκεί. Η τετράχρονη παραμένει με εισαγγελική εντολή στο παιδόν μέχρι να ολοκληρωθεί η έκθεση των παιδοψυχολόγων. Η ψυχολόγος που πρώτη μίλησε με το παιδί αναφέρει. Ως προς το πώς εξαφανίστηκε, επανέλαβε πάρα πολλές φορές ότι την άφησε η μητέρα της και ότι εκείνη την έψαχνε φοβισμένη και την φώναζε, αλλά εκείνη δεν ήταν πουθενά. Για τις φωτογραφίες των γονιών της τετράχρονης στο διαδίκτυο που εξετάζουν οι αρχές μαζί με συγκεκριμένες καταγγελίες, απάντησε η οικογένεια. Ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου έχουμε σχέση με όσα γράφονται και ακούγονται σχετικά με συμμετοχή μας σε αποκρυφιστικές τελετές. Αύριο το πρωί οι γονείς του μικρού κοριτσιού θα παρουσιαστούν και πάλι στο αυτόφορο Μονομελές προκειμένου να δικαστούν με την κατηγορία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Του έστησαν ενέδρα για να τον εκτελέσουν και όχι να τον εκφοβήσουν στη Λεωφόρο Κηφισού στο Εγάλεο. Οι σφαίρες όμως ευτυχώς βρήκαν τον Χρήστο γιατρού στο Μυρό και ενώ κινούνταν στην άνοδο του Κηφισού με κατεύθυνση τη Λαμία, αλλά στο αριστερό ρεύμα, αναγκαστικά όχι με χαμηλή ταχύτητα. Ο εκτελεστής ήταν συνοδηγός του μοτοσυκλέτα. Ο οδηγός πλεύρισε από τη θέση του συνοδηγού το αυτοκίνητο και ο οπλοφόρος εν κινήσει άνοιξε πυρ, θρηματίζοντας το τζάμι. Ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας κινδύνεψε να πέσει πάνω στο διαχωριστικό κράσπεδο. Αλλά και όταν ακόμη κατάφερε με δυσκολία να σταματήσει, το όχημά του κόντεψε να παρασυρθεί από άλλα οχήματα που κινούνταν με ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα. Το θύμα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Τζάνιο Νοσοκομείο. Αυτό περί κάποιων απειλών από αθήγανους για έναν θάνατο μιας γυναίκας. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα, ειλικρινά. Ούτε από εσάς θα μάθω, ειλικρινά. Δεν γνωρίζω, όχι. Εγώ δεν έχει πέσει τη γνώμη μου κάτι. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος, επειδή οδηγώ τώρα μάλλον και σώμα, ακούτε και λίγο έτσι. Δεν πειράζει. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος, πολύ καλός επιστήμονας. Τώρα τι ακριβώς δεν ξέρω, τι να σας πω. Η αστυνομία εξετάζει και την περίπτωση να επιλέχθηκε λάθος στόχος. Ο ηθικός αυτουργός δηλαδή να υπέδειξε λάθος άτομο από τα στελέχη του νοσοκομείου. Καθώς ο Χρήστος ιατρού είναι ένας γιατρός πολύ χαμηλών τόνων. Από τις σφαίρες που δέχτηκε το θύμα, μία έχει μείνει στο Μυρό.
ένα τυφλό τραύμα μιας τυφλής επίθεσης που στόχο είχε να προκαλέσει τον θάνατο.